στο Γεροπαΐσιος. Η πνευματική αγάπη είναι ανώτερη από την αγάπη που έχουν τα κατασάρκα αδέλφια, γιατί συγγενεύει κανείς από Χριστό και όχι από μάνα. Κάνει έναν διαχωρισμό μεταξύ της πνευματικής αγάπης και της σαρκικής αγάπης ή της φυσικής αγάπης. Γιατί το να αγαπάει η μάνα το παιδί είναι κάτι το φυσικό. Η φύση έτσι το θέλει, αφού και αυτά τα ζώα που είναι άλογα αγαπούν τα παιδιά τους. Άλλο φυσικά που σήμερα όχι παρασυνευλήθη της κτίνεσιν και ομοιώθη αυτής, όπως λέγει ο ψαλμωδός, αλλά υπερεύει αυτά ο άνθρωπος που φτάνει στο σημείο, μπορεί να φτάσει να μην υπάρχει το παιδί του. Συμβαίνει σήμερα στην εποχή αυτή που ζούμε και υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις που η μάνα δεν λείπατε το παιδί και το σκοτώνει. Οι εκτρώσεις δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτό, είναι αυθάνατος, φόρασε. Αλλά και κατά άλλους τρόπους σκοτώνουν τα παιδιά τους για να ζήσουν αυτές. Και θυμήθηκα τώρα από το ένα στ' άλλο, δεν ξέρω στο έχω πει, στο Άγιον Όρος είδα έναν μοναχό που βάτιζε έτσι κάπως και κούνωσε και το κεφάλι και ήταν λίγο παράξενος και λέγω το Γεροπαΐσιο βαδίζει μαζί όταν ήταν στο Σταυρό, ανεβαίνουν προς τα πάνω και λέγω τι γίνεται, αυτός έχει ιστορία μου λέγει. Και επιπλέον όταν φτάσω στον Προζέρι, άνδρες που ξέρετε, εκεί στο σπιτάκι που είναι στο δρόμο, άρχισε να ψιλοβρέχει και μπήκαμε στο Γεροπαΐσιο κάτω εκεί για λίγο να περάσει η βροχή, ήρθε και αυτός. Και φυσικά λέγει, μόλις ήρθε λέει στο Γεροπαΐσιο, στην κόλαστα μας, στην κόλαστα μας, κάπως έτσι. Με χαμογέλωσε ο Γεροπαΐσιος, γιατί του λέτε, γιατί είσαι με τους Φράγκους, με τους Φράγκους. Έχει κοινωνία με τους νεομολογίτες, αυτό σημαίνει Φράγκους. Ήταν ζηλωτής αυτός. Και ρώτησε τον Γεροπαΐσιο, γιατί έτσι βαδίζει και χάλεγε, έχει ιστορία που λέει. Το 41 με την πείνα. Είχε, αυτός και η μάνα του ήταν και είχε ορισμένα τρόφιμα και βλέποντας να ήταν αρκετά τα τρόφιμα για να συνεχίζεται η πείνα, να μην βλέπουν άσπρη μέρα, σκέφτηκε ότι όντας δύο θα τελειώνουν γρήγορα το τρόφιμα και σκοτώνει τη μάνα του για να έχει να τρώει περισσότερο αυτός. Και φυσικά δαιμονίστηκε και έβλεπε τον εαυτό του τράβο. Τον εαυτό του τον έβλεπε σαν τράβο. Και από εκεί και πέρα δεν μπορούσε να ησυχάσει, φυσικά πώς να ησυχάσει, επειδή ήταν τέτοιο τρομερό έγκλημα και έφτασε στο Άγιον Όρος. Από κάτω από εκείνα που ήταν, πήγε στο Άγιον Όρος, αλλά και εκεί επί έτη έτσι έβλεπε το πρώτο τον εαυτό του, έκανε προσευχή οι πατέρες, έπαψε να βλέπει τράγω τον εαυτό του, αλλά πάλι οι κινήσεις ήταν κάπως έτσι όπως ο τράγος και κατάλαβα τον μου είπε. Αλλά παρόλο το ότι είχε πάθει αυτή τη ζημιά, δεν υπήρχε μετά ένα σωστή, γι' αυτό πήγε με το ζηλωτάς.